θέση των παιδιών που θα του κάνουν συνέντευξη, θα το ρωτήσουν διάφορα πράγματα, σε ανακρίνουν κανονικά δηλαδή. Οι ερωτήσεις θα τις πάρει η Ζωή, είναι δεξιά μου, και πιο δεξιά μου είναι η Σοφία. Γεια Σοφία. Γεια σας. Να σας ξανακαλωσορίσω εδώ στον Πύργο για άλλη μια χρονιά. Πέρυσι λόγω COVID δεν έγινε το φεστιβάλ και δεν ήρθε κανένας. Άντε, να ευχηθούμε να ήταν μόνο εκείνη η χρονιά. Μακάρι. Λοιπόν, παιδιά, είναι ευθύνη σα, ο κύριο Σταμπουλόπουλο, να το ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Αρχικά, ξέρουμε ότι οργανώνεται, πηγαίνετε σε διάφορα σχολεία και δημιουργείται μία ταινία κάθε χρόνο. Φέτος, πώς, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, πώς θα... Λοιπόν, φέτος υπάρχει μία ιδιαιτερότητα όντως, ότι ενώ άλλες χρονιές κάνουμε εργαστήρια στη διάρκεια του φεστιβάλ και μάλιστα ήταν και λίγο πιεστικό για μας αυτό, γιατί έπρεπε να παραδώσουμε το ταινιάκι του εργαστηρίου να προβληθεί πριν την τελετή λήξης, δηλαδή την τελευταία μέρα του φεστιβάλ. Αυτή τη φορά τα εργαστήρια που γίνονται στη διάρκεια του φεστιβάλ έχουν άλλη μορφή, είναι δηλαδή κάτι 2 ώρα, 3 ώρα που είναι πιο πολύ έτσι μια πολύ πιο γρήγορη αναγκαστικά ενημέρωση προβολή των μαθητών και άντε να κάνουν κάποια σκησούλα κάτι τέτοιο. Αλλά υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται «Ένα μύθο θα σας πω», στο οποίο συμμετέχει όλο το Φεστιβάλ Ολυμπίας και δεν θυμάμαι και πιο πολύ να σας πω ακριβώς, όπου είναι μέσα στα πλαίσια αυτού του προγράμματος κάνω εγώ εργαστήρι, και έτσι δεν έχουμε την υποχρέωση να παραδώσουμε άμεσα να προβληθεί στο τέλος του φεστιβάλ το ταινιάκι μας. Και έχουμε τη μία εβδομάδα ολόκληρη, δηλαδή ένα πενθήμερο με τους μαθητές, να ετοιμάσουμε την ιστορία μας και να τη γυρίσουμε. Αν δεν κάνω λάθος, η ταινία σας έχει σχέση με τον Αντρέα Καταβίτσα και θα συνεργαστείτε με ένα σχολείο από το Λιχνά. Δεν κάνεις λάθος, αυτό έχει γίνει ήδη, έγινε την περασμένη εβδομάδα, ήμουν στα Λεχενά και κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά και πολύ δύσκολη, πολύ απαιτητική δουλειά βασισμένη σε ένα δίηγμα του Ανδρέα του Καρκαβίτσα. Μάλιστα, η υπεύθυνη καθηγήτρια, η κυρία Δαμοπούλου, είναι εγγονή του Καρκαβίτσα και κάναμε λοιπόν ένα δίηγμα το οποίο δεν θέλω να σχολιαστεί και να σας πω τι και πώς, αλλά αφορά την εποχή του 1821. Και αυτό αμέσως ήταν μια τεράστια πρόκληση για μας, διότι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα έπρεπε να δούμε αν μπορούμε και τα καταφέραμε να βρούμε φούστα, μέλες, αφεντικές δηλαδή στολές, φορεσκές, να βρούμε σπαθιά και για τα γάνια και κουμπούρια και ό,τι άλλο θα μπορούσαμε να βρούμε εκείνη της εποχής, για να αναπαραστήσουμε στο βαθμό που θα μπορούσαμε σε πολύ μικρή κλίμακα, να αναπαραστήσουμε κάποια πράγματα από την εποχή αυτή της Επανάστασης. Το οποίο μας ήρθε και κουτί, γιατί είναι και τα 200 χρόνια φέτος, γίνανε τόσες και τόσες δηλώσεις, οπότε γιατί όχι να κάνουμε και αυτό. Πολύ ενδιαφέρον. Πώς νιώθετε που δουλεύετε με παιδιά σας, επενέει, έτσι, σας αρέσει γι' αυτό κάτι ταινίες με παιδιά, γιατί ξέρουμε είστε σκηνοθέτης. Είναι κάτι που το κάνω πολλά χρόνια αυτό. Δηλαδή και πριν ξεκινήσω τη συνεργασία με το φεστιβάλ Ολυμπίας που πλάκα πρέπει να είναι κάπου 15 χρόνια που έχω την συνεργασία. Και παλιότερα ακόμα είχα ξεκινήσει και το έκανα αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ η συνεργασία με τα παιδιά, γιατί τα παιδιά έχουν πάντα φοβερές ιδέες και έχουν, όταν μπαίνουν και παθιάζονται με τις ιδέες τους, είναι πολύ εντυπωσιακό το τι μπορούν να καταφέρουν. Είτε από πλευράς ιστοριών που κατεβάζει το μυαλό τους ιδέες για το πώς είναι το σενάριο, είτε από πλευράς ερμηνεών, είτε σκηνοθετικά, το τι μπορούν να βρουν κάποιες λύσεις στο τι θα δούμε, τι θα δείξει η κάμερα και πώς θα το κάνει. Τους αρέσει και με τον ήχο που ασχολούνται και με τα μικρόφωνα, δηλαδή όλη τη διαδικασία ενός κινηματογραφικού γυρίσματος. Είναι μια πολύ δυνατή εμπειρία για αυτά. Και αυτό όσο να είναι μεταδίδει έναν ενθουσιασμό και σε εμάς τους επαγγελματίες που το κάνουμε και δουλεύουμε μαζί τους. Τώρα να σας αφήσω και όλα στη διάθεση της Σοφίας να μας κάνει και αυτή κάποιες ερωτήσεις. Τα παιδιά πώς ανταποκρίνονται σε αυτά το είδος τα εργαστήρια, δηλαδή χαίρονται, κουράζονται,
είναι στην αρχή ενθουσιασμού, μετά είναι κουράσει πιο πολύ. Πώς το αποκρίνεται? Είναι ένα συνδυασμό. Δηλαδή, στα εργαστήρια που κάνω εγώ μπορώ να μιλήσω για αυτά, μπορώ να μιλήσω για τα εργαστήρια που κάνουν άλλοι που μπορούν να ακολουθούν και διαφορετική προσέγγιση. Ναι, για τα δικά σα. Στα εργαστήρια που κάνω εγώ τα παιδιά, βεβαίως και υπάρχουν φορές που κουράζονται. Γιατί είναι απαιτητική δουλειά το να κάνεις ένα γύρισμα. Ιδίως όταν πρέπει να κάνεις μια αναπαράσταση εποχής για τα γάνια και αίματα και φουστανέλες και όλα αυτά και μέσα σε πιεστικό χρόνο. Και το οποίο ήταν πάρα πολύ πιεστικό και όλα διπλά πιεστικό από το λόγο του καιρού. Δηλαδή ήταν ο αρχικός προγραμματισμός, θα κάναμε γύρισμα Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Και κάποια στιγμή ανακαλύψαμε ότι το παιδί έδινε την Παρασκευή ότι θα έχει χαλάζει και φοβερή κακοκαιρία. Και βρήκαμε την απόφαση ότι πρέπει να συμπτύξουμε το γύρισμα της Παρασκευής με την Πέμπτη. Και το τράβηξαμε όλο μαζί την Πέμπτη. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, κάποια παιδιά τα κούρεσε. Είχαν και παιδιά τα οποία μένουν σε χωριά και πρέπει να προλάβουν τα λεωφορεία τους. Οπότε κάποιοι έπρεπε να φύγουν και δεν μπορούσαν να μείνουν μέχρι το τέλος του γυρίσματος. Αλλά συνήθως, όχι συνήθως, πάντα δηλαδή, υπάρχει ένας ενθουσιασμός. Γιατί ακριβώς είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δημιουργικό, πολύ απελευθερωτικό για τα παιδιά, στο ότι κάνουν κάτι το οποίο γίνονται ξαφνικά το επίκεντρο της προσοχής και σε μια μικρή κοινωνία πάντα αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Ότι κάνουν κάτι το οποίο δεν είναι πολύ πέρα από τα συνηθισμένα πράγματα που κάνουν το σχολείο, το κλωβιστήριο και τις άλλες υποχρεώσεις που έχουν. Και ακριβώς επειδή είναι και δική τους ιδέα. Ακόμα και τώρα που κάνω, ας πούμε, βασισμένο πάνω σε δίηγημα του Καρκαλίτσα. Και πάλι ήταν κάτι το οποίο το διαμορφώσαν τα παιδιά, το πώς θα γίνει. Διαμορφώσαν μαζί. Οπότε έχουν κάτι να συνεισφέρουν. Δεν είναι ότι έρχομαι, δηλαδή, εγώ και τους λέω, παιδιά, θα κάνουμε αυτό, εσύ θα παίξεις αυτό το ρόλο, θα κάνεις εκείνο. Και αυτά είναι απλά τα στρατιωτάκια, ας πούμε, τα οποία εκτελούν. Είναι τα παιδιά τα οποία τα ίδια σκέφτονται, κατεβάζουν οι ιδέες και φυσικά το πράγμα τους ενθουσιάζει πολύ παραπάνω από το δημιουργικό τους. Και πόσο καιρό ασχολείστε τώρα, φτιάχνετε ταινίες στην περιοχή σας και τις πηγαίνετε στο Camera Design και στο φεστιβάλ, πόσο καιρό τώρα? Αυτό είχα ξεκινήσει να το κάνω από το 2006, νομίζω, κάτι τέτοιο. Μεσολάβησε ένα διάστημα γιατί έλειπα στο εξωτερικό κάποια χρόνια, οπότε δεν ήμουν στην Ελλάδα για να συνεχίσω τη συνεργασία. Αλλά όταν επέστρεψα, συνέχισε και εξακολουθώ να έχω μια πολύ καλή συνεργασία με τον Ανικό Πλάνο και το Κάμερα Ζιζάνιο, το φεστιβάλ γενικότερα. Οπότε κάνουμε πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα μαζί. Τι project κάνετε εκτός εκτός από τα πλαίσια του φεστιβάλ και του Ζιζάνιου? Είναι ένα άλλο project το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα, το οποίο πάλι έχει να κάνει με το φεστιβάλ, δηλαδή πάλι είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δηλαδή είναι εργαστήρι, ήταν μια άλλη μορφή. Δηλαδή φτιάξαμε μια σειρά βίντεο εκπαιδευτικών, τα οποία ουσιαστικά λένε, απευθύνονται και σε παιδιά, αλλά και σε εκπαιδευτικούς και σε όποιον άλλον ενήλικα θέλει και ενδιαφέρεται να μάθει πράγματα για τα βασικά, για τη γλώσσα του κινηματογράφου, για τη γλώσσα της οπτικοακουστικής αφήγησης, με σκοπό να μπορούν κάποιοι άνθρωποι να κάνουν ταινίες από μόνοι τους, χωρίς δηλαδή την καθοδήγηση τη δική μας των επαγγελματιών του σινεμά, να μάθουν την αλφαβήτα, αν θέλεις. Φαντάσου ότι είναι λίγο σαν να σου διδάσκει κάποιος μια ξένη γλώσσα. Πριν προσπαθήσεις να γράψεις ένα λογοτεχνικό κείμενο, πρέπει να καταλάβεις πώς δουλεύει η γραμματική της, το συντακτικό της, να έχεις το λεξιλόγιο για να μπορείς να χειριστείς αυτή τη γλώσσα, τη γεννούργια που δεν την ξέρεις. Και στο θέμα του κινηματογράφου υπάρχει το εξής παράδοξο, ότι ενώ όλοι είμαστε δέκτες, όλοι έχουμε μάθει να βλέπουμε ταινίες, να βλέπουμε σειρές στην τηλεόραση, να βλέπουμε διάφορα πράγματα τα οποία είναι οπτικοακουστική αφήγηση, ελάχιστοι από εμάς έχουν διδαχθεί το πώς ακριβώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Και έτσι δυσκολεύονται στο να προσπαθήσουν να φτιάξουν μια ιστορία, να γράψουν ένα σενάριο μόνοι τους ή το να ακολουθήσουν τη διαδικασία στο πώς θα γίνει ένα γύρισμα και όλα αυτά. Αυτά λοιπόν είναι μια σειρά βίντεο η οποία προσπαθεί να λύσει αυτό το πρόβλημα, να δώσει κάποιες λύσεις ώστε να μπορούν οποιοδήποτε, εσύ, η Σοφία, οποιοδήποτε θέλει, να τα δει αυτά τα βίντεο, να καταλάβει πέντε πράγματα,
να έχει τη δυνατότητα φυσικά να ψάξει και περαιτέρω πληροφορίες, περισσότερες πληροφορίες εφόσον θέλει, και να φτιάξει τη δική του ταινία, χωρίς την μεσολάβηση τη δική μας, χωρίς δηλαδή να περιμένει πότε θα γίνει κάποιο εργαστήριο που θα έρθει να σκηνοθέτει στο σχολείο του. Και αυτό το project το κάνετε μόνος σας ή συνεργάζεται? Αυτό το κάναμε, ήταν σε συνεργασία και με την Διονυσία την Κοπανά που φέτος κάνει online το εργαστήριό της για το ντοκιματέρ. Και ήταν φυσικά στα πλαίσια, ήταν δηλαδή μια δουλειά η οποία οργανώθηκε από το νεανικό πλάνο, δηλαδή από την εταιρεία η οποία οργανώνει το φεστιβάλ Λιβύα. Να πω και άλλη μια ερώτηση. Πόσο έδειξε το χώρο σας η πανδημία? Σε μεγάλο βαθμό. Το έπληξε σημαντικά και το δικό μας χώρο, όπως και πάρα πολύ το άλλο χώρο φυσικά. Για ένα διάστημα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει γυρίσματα, γιατί έπρεπε οτιδήποτε να έχεις κάνει τεστ, να έχεις προσκομίσει το ένα το άλλο γραφειοκρατίες, να κρατάς αποστάσεις. Είναι ένα θέμα στο ότι όταν έχει βγει μια άδεια ότι άμα κάνεις γυρίσματα αυτοί που εμφανίζονται μπροστά στην κάμερα και εφόσον έχουν κάνει τεστ, είναι εμβολιασμένοι, δικαιούνται να βγάλουν τις μάσκες, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό είναι νομίζω πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή θες να κάνεις κάτι που θα να κάνω μια ταινία εποχή. Αυτό που κάναμε, ας πούμε, προχθές με φουστανέλες και με τέτοια. Δεν μπορούν να εμφανίζονται τα παιδιά φορώντας μάσκες. Είχαμε λοιπόν αυτό το θέμα. Από ένα σημείο και μετά άνοιξε κάπως, δηλαδή είναι και τα σκαμπανεβάσματα με κάθε κίνημα όπως περνάει. Ότι τώρα που έχει δυσκολέψει πάλι το πράγμα, δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Αλλά το καλοκαίρι που ήταν λίγο πιο χαλαρά, γίνανε πολλές παραγωγές και μάλιστα είχαν έρθει φέτος ειδικά πάρα πολλές ξένες παραγωγές που έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα Star του Hollywood και άλλος για σειρά, άλλος για ταινία και είχαν έρθει στην Ελλάδα. Και έτσι δούλευε πάρα πολλοί κόσμος του κινηματογραφικού χώρου σε παραγωγές τέτοιες. Τα τελευταία χρόνια έχετε κάνει και άλλες δουλειές που είναι απαιτητικές, έτσι δύσκολες. Εγώ θυμάμαι ένα πρόσφατο, τις Στάχτες που είχατε κάνει πέρυσι με το ναι, και στο οποίο είχα την τύχη να έχω υπεύθυνη καθηγήτρια και με τη μανούλα σου. Για αυτό το θυμάμαι. Και το οποίο ήταν μια εξαιρετική δουλειά και αυτό πάρα πολύ δύσκολο. Γενικά με στέλνουν, επειδή ενθουσιάζομαι και παρασένουν και εγώ με τα παιδιά, με στέλνουν για τις δύσκολες αποστολές. Και έτσι βρεθήκαμε να κάνουμε πέρσι το Φεβρουάριο του 20. Κάναμε μια ταινία, η οποία κανονικά ήταν αυτό που λες, προς Θεού μην τολμήσεις να το κάνεις αυτό. Γιατί πιάσαμε το θέμα των μεγάλων πυρκαγιών, τριπολικών πυρκαγιών του 2007 και κάναμε έτσι ένα ντοκιουντράμα, δηλαδή ένα συνδυασμό ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας. Βασιστήκαμε δηλαδή σε αληθινά γεγονότα, χωρίς όμως να προσπαθούμε να αναπαραστήσουμε συγκεκριμένες ιστορίες για συγκεκριμένα πρόσωπα. Τα παιδιά φτιάξαν τις δικές τους ιστορίες για το τι ήταν αυτό. Δηλαδή το μεταφέραμε στην εποχή εκείνη. Μιλάμε για παιδιά τα οποία ήταν 3-4 χρονών όταν είχαν γίνει αυτές τις φωτιές. Αλλά ουσιαστικά ήταν σαν να γίνονται τώρα ή μιλάγαμε για αυτό το γεγονός με παιδιά τα οποία ήταν. Παίζανε ρόλους ότι ήταν ας πούμε στην εφηβεία τους τότε. Και ήταν φοβερά δύσκολο αυτό αφενός γιατί είχαμε κάποιες πρακτικές δυσκολίες που έπρεπε να λύσουμε. Όπως το ότι πώς θα δείξεις φωτιές χωρίς να θέσει κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Και σε αυτό μας βοήθησε η εργαστική υπηρεσία των κρεσταίνων που μας παραχώρησε οχήματα και πυροσβέστες. Αυτοί κάνουν πολύ ελεγχόμενα, ανάψανε σε δικό τους χώρο, στο χωράφι του αρχιπυροσβέστη. Ανάψανε κάποια ξερόκλαδα. Και ήταν και Φεβρουάριο, φυσικά δεν θα το κάνουμε αυτό Αυγουστιάτικα σε καμία περίπτωση. Και είχαν τις μάνικες και τα σβήσανε και το όπλο αυτά. Και έτσι μπορέσαμε εμείς να κάνουμε να κλέψουμε κάτι κάποιο τρόπο ότι είναι μια πυρκαγιά και υπάρχουν, κινδυνεύουν άνθρωποι ενώ κανείς δεν κινδύνευσε. Και το κέντρο υγείας Χριστιανό μας είχε δώσει, μας είχε παραχωρήσει χώρο για να κάνουμε και εκεί μια σκηνή. Και υπήρχε όμως η δυσκολία η μεγάλη στο ότι λόγω του ότι αυτό το γεγονός, οι μεγάλες πυρκαγιές του 2007 έχουν ένα
ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος. Έχουμε αφήσει ένα τεράστιο τραύμα συλλογικό στους ανθρώπους της περιοχής, γιατί είχαν χαθεί άνθρωποι, είχαν χαθεί περιουσίες. Οπότε ήταν πάρα πολύ ευαίσθητο το θέμα στο ότι αυτό ισορροπεί στην κόψη του ξεραφιού. Άμα δεν το πετύχεις και γίνει γελίο, θα σε πάρουν τις πέτρες. Γιατί πρέπει να προσβάλλει τη μνήμη ανθρώπου, είναι κάτι ιερό λίγο. Και το καταφέραμε, και δείξαμε το σεβασμό που έπρεπε. Το καταφέραμε και βγήκε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, πολύ δυνατό, πολύ συγκινητικό όσο την έχουμε δει την ταινία. Έχω να πω πως την είδα την ταινία σας το Σάββατο και μου την πρότεινε η κυρία Νασοπούλου, είναι καθηγήτριά μου και ήταν πολύ συγκινητική, μου άρεσε πάρα πολύ. Σε πήγαν το δουλειά, εντάξει. Λίγο. Λίγο. Τα παιδιά βγάζουν πολύ συνέστημα, τα τους κάνουν πολύ πραγματικά έτσι, βγάζουν συνέστημα, πέραν. Τα παιδιά έχουν... Μα αυτή είναι, συγγνώμη, με αυτό είναι το ζητούμενο του κινηματογράφου, σου πέρασε συναισθηματικό. Είτε χαρά, είτε λύπης, είτε διάφορα συναισθήματα. Η νοσταλγία σου, αυτό είναι, συγγνώμη, που δεν έκανα. Τα παιδιά έχουν ταλέντα μέσα σου που δεν το ξέρουν τα έχουν. Έχουν πράγματα, δηλαδή όλος ο κόπος είναι να τους δώσει τα ερεθίσματα και να αντιμετωπίσει τα μεγάλα παιδιά, μεγάλα παιδιά λυκείου, όπου έχουν και την οριμότητα. Εάν τους αντιμετωπίσεις σαν ενήλικες, αν τους αντιμετωπίσεις σαν μεγάλα παιδιά που είναι, να σκεφτούν πράγματα, να δράσουν, να μπουν στην ιστορία αυτή την οποία ήδη φτιάξανε. Ξέρουν, παρόλο που γεννηθήκανε σε μια εποχή που ήταν πολύ μωρά, ήταν πολύ μικρά παιδάκια τότε, όταν είχε γίνει αυτή η καταστροφή, έχουν ακούσει ιστορίες. Ξέρουν πόσο σημαντικό είναι και μπορούν να βιώσουν, μπορούν να έχουν την συνέστηση στο να νιώσουν τι σημαίνει. Χάνω τον τόπο μου, χάνω την κολλητή μου, ας πούμε, καίγεται στις φωτιές. Είχαμε τέτοιες ιστορίες μέσα. Και αυτό από ένα σημείο και μετά το κάνανε δικό τους. Δηλαδή το νιώσανε πραγματικά ότι όντως την κολλητή της που έπαιζε και αυτή στην ταινία, η άλλη ένιωσε κάποια στιγμή ότι την έχασε. Και φυσικά εκεί εννοείται ότι την πήρανε και αντέδρασε συναισθηματικά όπως έπρεπε να αντιδράσει. Γιατί το είχε κάνει δικό της. Δεν ήταν ότι προσπαθούσε να το παίξει. Ήταν κάτι που ήταν οικείο κιόλας. Γιατί είναι ένα τραύμα της περιοχής εδώ. Δεν είναι να κάνει μια ιστορία για το πώς μια χιονοθύελα στην Νορβηγία, ξέρω εγώ, καταπλάκωσε κάποιος. Είναι κάποια πράγματα τα οποία εκεί δεν ξέρεις τι έχει γίνει. Δεν μπορείς, θα πρέπει να το αναπαραστείς, να παίξει κάτι το οποίο δεν σε νοιάζει και τόσο. Εδώ που είναι ο τόπος, που ξέρεις, έχεις μεγαλώσει ως παιδιά, προλάβατε να δείτε καμένες περιοχές που ακόμα δεν είχαν ξαναφυτρώσει. Δεν τα ζήσαν τα παιδιά να τα δούνε, τα είδανε εφόσον είχαν καεί ή δεν είχαν ακούσει.